Έλα ρε Αλέξανδρε. Καλώς τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας. Ένα κουνέλι σου ζητήσαμε και μας έφερες και πάπια και χίνα και περιστέρια. Σε κουτσούλησε, Γιώργο. Για να τα αφήσω αυτό. Πρώτη φορά έχω μείνει τόση ώρα με το πουλί στο χέρι. Πώς να το πάρεις, παρακαλώ. Δεν φεύγει. Δεν με αφήνει. Αλέξανδρε, θέλω να σου πω ότι έκανες ένα act πολύ εντυπωσιακό. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είσαι ένα παιδί που ενώ είσαι μικρό στην ηλικία, δείχνεις ότι δουλεύεις πάρα πολύ για κάτι που αγαπάς. Και αυτό σημαίνει ότι θα πας καλά. Η πάπια με κοιτάει σαν να με ξέρει. Γνωριζόσαστε από κάπου. Δεν προσπαθώ. Είναι πάπια, είναι χίνα. Τι πάπια είναι, είναι πάπια. Πάπια είναι. Α, πάπια. Γλιστράει στο πάτωμά μας, πάπια, νομίζω. Μα ποια πάπια. Μια πάπια με πάπια. Γλίστρισε τώρα και από μένα έχεις πολλά, μπράβο. Ευχαριστώ. Σε βλέπω και σκέφτομαι τώρα ότι κάπου σε βλέπει ο πατέρας και πρέπει να είναι πολύ περήφανος που ο γιος του ακολουθεί την δική του τέχνη και μάλιστα με τόση επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι στο μέλλον θα γίνεις ένας από τους μεγαλύτερους μάγους που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Και στο λέει ο Ντανιμανίδης αυτό, φαντάσου, δεν στο λέει όποιος σκιώπτε. Τιμή μου. Καλή επιτυχία. Καλέβησε λίγο, γεια σας. Μας λίγο το κουνελάκι.